Κύριε στον Πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ. Κύριε Κούμα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Κύριε Κούμα, μέχρι πού μπορούμε να πάμε τα όρια μας? Τα όρια μας εδώ δεν τα έχουμε φτάσει. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι κρίσιμη, έχουμε φτάσει στο κόκκινο. Σχεδόν ο αριθμός των κλινών που είχαν προγραμματιστεί έχουν καταληφθεί. Το χειρότερο ίσως είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων. Έχει υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε κρίσιμο αριθμό. Και όλα αυτά συμβαίνουν στη βάση ενός μη επαρκούς προγραμματισμού, μια δυστοκία στην εφαρμογή αυτών που σχεδιάστηκαν τουλάχιστον. Και δυστυχώς με τα λύπη μας πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες έγινε και μια προσπάθεια σε επικοινωνιακό επαιχνίδι να μεταφερθούν οι ευθύνες στην ιατρική κοινότητα. Ακούσαμε πριν και τον κύριο Αρμεύτη, ο οποίος μας έδωσε. Δεν ισχύει. Ναι. Το δεν ισχύει. Δεν μπορούμε σε τέτοιες φάσεις να μεταφέρουμε τις ευθύνες στους γιατρούς απόλυτα. Γιατί κάποιοι, ενώ είχαν καλεστεί, και το τονίζω αυτό, ενώ είχαν καλεστεί έγκαιρα, έπρεπε ήδη, μάλλον καλύτερα θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί αφού έχουν αναλάβει, έγκαιρα να συγκαλέσουν τη μια σύσκεψη στην άλλη, να γίνει σωστός σχεδιασμός, προγραμματισμός. Δεν είναι θέμα για να το συζητούμε με όλον τον σεβασμό τώρα. Ξέρετε, έρχονται ή δεν έρχονται γιατροί. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να ήταν ήδη αυτοματοποιημένα. Υπήρχε μια εμπειρία του πρώτου κύματος. Υπήρχαν εμπειρίες άλλων χωρών, πολύ πιο ανεπτυγμένων σε συστήματα υγείας. Πότε επιτέλους θα αντλήσουμε, θα γίνει αποδεκτό ότι κάποιοι γνωρίζουν, κάποιοι έχουν σπουδάσει, κάποιοι έχουν αποκτήσει εμπειρίες. Πότε αυτό επιτέλους θα γίνει? Και τρέχουμε τώρα να δούμε, θα έρθει ή δεν θα έρθει πνευμονολόγος, θα έρθουν οι συναδελφοί ιδιώτες. Αυτά τα πράγματα σε περίοδους πανδημίας είναι ανεπίτρεπτα. Και δεν είναι ευθύνη των γιατρών όλα αυτά. Ήταν ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, των παρόχων, του ΟΚΙΠΗ, όλα αυτά να τα σχεδιάσουν συγκεκριμένες φάσεις αντιμετώπισης συγκεκριμένων σενάριων. Μιλούμε στην ιατρική για την προφύλαξη, ότι είναι το ίμιση της θεραπείας. Ναι, ένας σωστός σχεδιασμός, σφαιρικός έγκαιρος, σωστός επιστημονικά, θα απόδειται. Τώρα τρέχουμε. Κάθε μέρα λέμε και λέμε, ξέρετε, αυξήθηκαν τα περιστατικά, αυξήθηκαν τα περιστατικά. Την ίδια στιγμή όμως, θα υπενθυμίσω και την κατάσταση που βρίσκονταν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Δεν ήταν ότι το καλύτερο να είναι εξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι του κορονοϊού. Θα υπενθυμίσω τον Μάρτη, ως ΠΑΣΙΚΗ αναδείξαμε την ιδιαιτερότητα. Συγκρίναμε παραδείγματος χάρη με άλλες επιδημίες γρίπης. Και τι είπαμε τότε? Είπαμε ότι τότε όλες οι υποδομές βρίσκονταν υπό τη στέγη του Υπουργείου Υγείας. Η διαχείρισή τους ήταν πολύ πιο εύκολη. Τώρα, οι υποδομές αυτές που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα της πανδημίας, κατά κύριο λόγο, δηλαδή τα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι υπό τη διαχείριση άλλου πάροχου. Ονομάζεται ΟΚΙΠΗ. Ο συντονισμός που έπρεπε να υπάρχει δεν υπήρξε. Δεν μπορεί να καταθέτει η ΠΑΣΙΚΗ συγκεκριμένα σχέδια, ολόκληρα προτάσεις, ως έγγραφα εργασίας τουλάχιστον, και να μην προσέρχονται να τα συζητούν. Αλλά ποιος τα έχει συντάξει? Δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι γιατροί που τα έχουν συντάξει? Ναι. Τώρα με την κατάσταση που υπάρχει στις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί δεν έχουμε, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε και απεριόριστο αριθμό και μονάδες αυξημένης φροντίδας και ΜΕΘ. Ποια βλέπετε να είναι η κατάσταση τις επόμενες μέρες, κύριε Κούμα, ως γιατρός? Δυστυχώς η πρόγνωση είναι ιδιαίτερα άσχημη. Με τον αριθμό κρουσμάτων που δείχνουμε κάθε μέρα, ναι, αναμένεται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συμπολιτών μας που θα χρειαστούν αυτές τις ειδικές θεραπευτικές προσπελάσεις. Ναι. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, οι γιατροί που τα γνωρίζουν δεν τους έχουμε σε απεριόριστον αριθμό. Δεν είναι ένα ερώτημα. Μπορούσαμε να φου... Πρέπει εδώ να πούμε, να εξασκήσουμε την κριτική μας. Γνωρίζαμε πόσους πνευμονιολόγους έχουμε, γνωρίζουμε πόσους εντατικολόγους έχουμε, γνωρίζουμε πόσους αναισθησιολόγους. Οι εντατικολόγοι πάντως δεν βρίσκονται πουθενά στον κόσμο τώρα, γιατί κάναμε έκκληση ακόμα και από την Κίνα να φέρουμε εντατικολόγους, αν θυμάμαι καλά. Ναι, το είχαμε ακούσει αυτό. Ναι. Ανεξαρτήτως αυτών, έχουμε τις δικές μας υποδομές. Γνωρίζαμε πόσους έχουμε. Όπως το έχει σωστά, το έχετε πει. Οι εντατικολόγοι είναι δυσέβρετοι. Ακόμα και στην Αμερική,
Ναι, ναι, σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι βρίσκει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα όμως. Γνωρίζουμε μελετώντας, διαβάζοντας τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Προσπάθησαν να εκπαιδεύσουν στον βαθμό που μπορούσαν έναν αριθμό άλλων γιατρών, άλλων ειδικοτήτων, ώστε να συνδράμουν το μέγιστο που μπορούν. Ούτε αυτόν κάτι συζητήθηκε. Αν τον Ιούλη, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, καλούσαμε την ιατρική κοινότητα να γίνει ένα σχεδιασμό, να πούμε θέλουμε 100 γιατρού. Τι μπορούν να έρθουν, τι μπορούν να εκπαιδευτούν στον βαθμό που μπορούν να εκπαιδευτούν. Τα αφήσαμε όλα την τελευταία στιγμή. Δεν γίνεται πλέον. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον ότι υπάρχει ιδιαίτερη πίεση. Εγώ ακούσα και τον Θεόδωρο, ο οποίο πολύ σωστά έχει πει. Δεν είναι θέμα μόνο τα δημόσια νοσηλευτήρια αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αντιμετωπίζουμε και όλα τα άλλα. Οξία περιστατικά που θα προσέρχονται. Σίγουρα, δεν είναι μόνο ασθένει. Ο κορονοϊός. Όλα αυτά επιτέλους πρέπει να πάρθει απόφαση. Ναι. Να τα αντιμετωπίζουμε με την υποστελέχωση, με την έλλειψη υποδόμων ή όχι. Αυτό τι σημαίνει. Δεν έγινε σχεδιασμό, είναι απλό το πράγμα. Κύριε δεν Κουμά. Μπορούμε να πούμε. Ναι. Ακόμα και επιδημιολογικά, όταν λέγανε κάτι, ξέρετε, τόσα περιστατικά σήμερα, το ακόμα πριν 2-3 εβδομάδες. Και να δούμε και πώς θα αντέξουν τα νοσοκομεία. Καλά, κάποιος από αυτούς έχει έρθει στα νοσοκομεία με όλον το σεβασμό. Ναι. Λοιπόν, θα βλέπουμε μαζί την κατάσταση και την εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.